Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Άλλη μια εκπομπή Flash Sport είναι εδώ μαζί σας στο NSTV. Τρίτη... 9 Απριλίου. 9 Απριλίου, χάθηκα. Χάθηκα κάπου. Εντάξει. Όπως πάντα... Να μην είναι Τρίτη και 13 και τα υπόλοιπα θα... τα βρίσκουμε. Το έχουμε ξεπεράσει αυτό. Ναι. Είναι και από παλιά, δηλαδή. Και τα υπόλοιπα θα βρίσκουμε. Λοιπόν, εσύ, όπως βλέπετε, πάντα απέναντί μου είναι το γλυκό αγόρι από την εφημερίδα matchmoney.com. Matchmoney. Όπα. Θα το μάθει. Μη φάω. matchmoney.com.gr είναι το site το οποίο το βρίσκεται με τα ιταλικά τα περαμέντα κτλ. Θα πει και συνέχεια, καθώς έχει γίνει. Έχει ιταλικέ λέξει και λοιπά. Παντελειπικά μιλά. Τα περαμέντα όμως είναι. Γι' αυτό το λέω, είναι από το χωριό. Λοιπόν, έχουμε και σήμερα να πούμε πάρα πολλά, καθώς έχουν γίνει σημεία και τέρατα όσον αφορά την κορυφή της Super League. Έχουμε μια διαμάχη που έχει ξεσπάσει ανάμεσα σε Κηφισιά και Βόλο μετά τη γνωστή ιστορία. Μίλησε ο κύριος Μπέος για μορφώματα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Τώρα πάνε να τα μπλέξει μαζί με άλλα, το απάντησε η Κηφισιά καταλήλως. Έχουμε μπάσκετ που έχουμε πήρε και μανία τον Εργίνα Ταμάν λίγες ημέρες πριν την καθοριστική μάχη με την Άλμα Βερολίνου για το τέλος κανονικής περίοδου. Στο ποδόσφαιρο έχουμε και τα παιχνίδια Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ στο Conference League, στους προημιτελικούς διοργάνωσης. Έχουμε ένα πρόωρο τελικό στο Champions League, Real Madrid σε ένα δύο Manchester City. Το οποίο γίνεται σήμερα. Ακριβώς. Όλα αυτά που θα τα δείτε, στο για πείτε μου, στο NSTV. Όσο εγώ μιλάω μαζί με τον Γιάννη, εσείς παραγγέλνετε. Το θέμα είναι τι παραγγέλνετε. Εμάς τους δύο να μας έχετε κάθε Τρίτη μαζί σας. Σωστά. Λοιπόν, σήμερα έχουμε, είπαμε, μια ωραία ατμόσφαιρα και θα την κάνουμε ακόμα πιο ωραία, καθώς πάμε στην στήλη τη δική σας, την αγαπημένη, τη στήλη σαν σήμερα, 3η 9 Απριλίου. Έχουν συμβεί πάρα πολλά γεγονότα. Εμείς έχουμε επιλέξει πάντα τα καλύτερα. Για ξεκίνα, να σας ακούσουμε. Λοιπόν, θα σας πάω στο 1959, όπου οι Boston Celtics κερδίζουν το 8ο συνεχόμενο πρωτάθλημα μπάσκετ στο NBA. Celtics οι οποίοι έχουν χτίσει μια αυτοκρατορία στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, με τους Lakers τα τελευταία χρόνια. Χάνεται το νούμερο. Ναι, φυσικά και εκείνη την εποχή των πολλών τίτλων των Boston Celtics και με τη μεγάλη μορφή των Bill Russell, όλοι όσοι τίθενταν αντιμέτωποι των Celtics και ειδικά οι Lakers που είχαν χάσει σε 8 τελικούς από τους Celtics, έλεγε ο Jerry West, ο θρύλος των νημεανθρώπων, πρώτα ως παίκτης, μετά ως διοικητικός κλπ. Έλεγε πρώτα ότι εγώ έχασα, λέει, όταν είχε πει μια ατάκα στον Σακίλ Ονίλ, ο οποίος ήταν απογοητευμένος μετά την ήττα στους τελικούς με τους Lakers, του είχε πει ότι εγώ, λέει, είχα χάσει, λέει, 8 φορές από τον Bill Russell και τους Celtics. Πρώτα έλεγε τον Bill Russell και μετά έλεγε τους Celtics. Άντε τώρα να το πεις αυτό σήμερα, ναι, ότι έχει χάσει κάποιος δηλαδή 8 συνεχόμενους τελικούς. Όχι 8, ήταν από τους 11 τίτλους, οι 8 ήταν με αντίπαλο. Ναι, αλλά και πάλι, ρε παιδί μου, είναι ένα νούμερο το οποίο δεν το συναντάζει πολλά. Ναι, και έλεγε, πρώτα έλεγε ότι έχασα, λέει, 8 τελικούς από τον Bill Russell πρώτα και μετά έλεγε και τους Celtics. Δηλαδή, Bill Russell ήταν ιστορία. Ήταν με τα 11 δαχτυλίδια που δεν φτάνανε στα δάχτυλα των δύο χεριών. Μας και στο πόδι. Λοιπόν, θα σε πάω στο 16 χρόνια αργότερα, το 1965, ανοίγει τις πόρτες του το μεγαλύτερο κλειστό στάδιο του κόσμου, το Houston Astrodome, φιλοξενώντας τον πρώτο αγώνα baseball που γίνεται σε κλειστό γήπεδο, Astros εναντίον Yankees 2-1. Στον αγώνα αυτό, Mickey Mantle κάνει το πρώτο του home run σε κλειστό γήπεδο. Θα σε μάθω και περίπου. Αυτά είναι για μένα είναι ιεροκλητικά, δηλαδή δεν μπορέσα ποτέ να μάθω κανονισμούς, να καταλάβω, να... Για όλα υπάρχει. Σίγουρα. Το 1987, για τρίτη φορά, ο Wayne Gretzky σημειώνει 7 γκολ σε αγώνα του Stanley Cup και γίνεται ο πρώτος σκόρερ στα play-offs του hockey, ξεπερνώντας τον Jean Beliveau.
Ενώ το 1988, ένα χρόνο αργότερα, ο Alan Shearer της Southampton γίνεται ο νεότερος ποδοσφαιριστής, 17 ετών και 240 ημερών, που σημειώνει τα τρίτη αγώνα της Α κατηγορίας εναντίον της Arsenal. Από τότε είχε χτίσει μια καλή παράδοση. Μετά τη συνέχιση στην Blackburn, στην Newcastle. Και ήταν λίγα χρόνια προπομπός της Premier League που ξεκίνησε το 1991 ως πρώτο τάχτος. Ως το 91 ήταν ακόμα πρώτη κατηγορία, όπως λες και όπως είπες τώρα. Και μεγάλος παίκτης, ναι. Ο Alan Shearer. Και μετά Blackburn, Newcastle. Έχισε ένα όνομα με εθνική ομάδα. Σίγουρα εθνική ομάδα και είναι, νομίζω είναι ακόμα ο πρώτος Άγγλος σκόρερ στην ιστορία του... Ναι. Στην ιστορία της Premier League. Το 1995 διεξάγεται το 6ο Παγκόσμιο Κύπελλο Μαραθωνίου της ΙΑΦ στην Αθήνα. Νικητής του άνδρες ήταν ο Κενιάτης Ντάγκλας Γουατιχούρη. Αυτή η Κενιάτης, ρε παιδί μου, τι όνομα είναι αυτό. Με 2-12-0-1 και στις γυναίκες η Ρουμάνα Ανούτα Καρτούνα με 2-31-10. Πρώτη από ξένα στο Σπύρος Ανδριόπουλος, 28ος και η Μαρία Πολύζου, 41ος. Μαρία Πολύζου, η οποία ήταν για πολλά χρόνια σε υψηλό επίπεδο, στο Μαραθώνιο. Να πούμε επίσης ότι το 2017 με τρίποντο συλλήξει το αγώνα ο Ράσελ Westbrook φτάνει τους 50 πόντους και οι Thunder κερδίζουν με 106-105 τους Denver Nuggets, σημειώνοντας κράτα νούμερο 42ο τρίτη double στη σεζόν, σπάζοντας το 55χρονο ρεκόρ του Oscar Robertson, και 79ο στην καριέρα του. Και νομίζω είναι μια επίδραση που μπορεί να σπάσει και ο Γιώκητς φέτος. Ναι. Με τα triple double σε μία σεζόν. Ήδη το έχει κάνει νομίζω από πέρυσι που έχει ξεκινήσει δυναμικά και είναι ή πολύ κοντά ή στο να το ξεπεράσει. Και θα κλείσουμε την αναφορά μας με ένα δυσάρεστο γεγονός, το σαν σύνταρ το 2020. Πεθαίνει σε ηλικία 58 ετών μετά από μάχη με τον καρκίνο, τον δημοσιογράφος Άκης Τσόπελας, ο οποίος παρελθόν είχε εργαστεί σε αρκετά μέσα μαζικής ενημέρωσης, αδερφική ηχό, βραδινή, Sport Time, Sport Day, πράσινο τύπο. Είχε συνεργασία με το Fox Sports και την 24 Media, ενώ είχε δουλέψει στον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα και στο γραφείο τύπου της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Εξαιρετικός άνθρωπος, συνεργάστηκα μαζί του το πρώτο διάστημα. Μιλάμε, ήταν ένας άνθρωπος με κύριος με κάπα κεφαλαίο. Διαμάτι, ο Άκης. Και γενικά ήταν από τους λίγους, ας το πούμε, εργάτες της δημοσιογραφίας. Μάλιστα, όταν είχε διατελέσει και... Και φυσικά σε εποχή που η δημοσιογραφία ήταν πολύ πιο δύσκολη, δεν είχες έτοιμη την πληροφορία που έχεις τώρα. Και ο Άκης Τσόπελας ήταν στο ρεπορτάζ, ήταν νυχτημερών στις απαιτήσεις και στο καθήκον. Θυμάμαι ένα περιστατικό που είμαστε στην εφημερίδα στον Πράσινο Τύπο και πάντα όταν ερχόταν κάποιο τέρμι κάναμε προϊστορία. Είτε διξέλιδο είτε τρισέλιδο αφιέρωμα. Αν φανταστείς, άνοιξε τον υπολογιστή του και είχε όλα τα παιχνίδια καταγεγραμμένα. Από το 1928 μέχρι εκείνη τη στιγμή. Μου λέει αυτό δεν είναι τίποτα. Πού να δει, μου λέει σπίτι τι έχω. Προφανώς θα διατηρούσε φανταστικό αρχείο. Και όχι μόνο στο Παναθηναϊκό, και στο διεθνέ ποδόσφαιρο. Γιατί ήταν λάτρης και του αγγλικού ποδοσφαίρου κυρίως. Επίσης μου είχε αποκαλύψει ως πρώην γραφείο τύπου της ΠΑΕ Παναθηναϊκός ότι είχε κάνει κινήσεις τέτοιες ώστε να πάνε τα τρόπαια σε άλλο χώρο έτσι ώστε να φυλάσσονται και μάλιστα μου είχε αποκαλύψει ότι είχαν χαθεί και πολλά κατά τη μεταφορά τους. Από τότε ήταν η φάση με τα χαμένα τρόπαια. Και είδαμε και πρόσφατα σε κάποιες αναρτήσεις στο Facebook και κάποιους να τα πουλούν αυτά τα χαμένα τρόπαια, να πουλούν ένα χαμένο τρόπαιο από μια συμμετοχή του Παναθηναϊκού σε ένα τουρνουά και κάποιοι πολλούν τα τρόπαια στο διαδίκτυο. Και εντάξει να τα πάνε π.χ. στο διαδίκτυο, μέσω Facebook, Instagram να τα πουλήσουν μεταξύ ανθρώπων που λίγο πολύ έχουν την ίδια τρέλα. Για φαντάζομαι να το πάει σε εκπομπές τύπου Μυραράκι
Και μετά, ναι, μετά. Και να ακούσει κανένα τρελό νούμερο του εκτιμητή. Με κάποιο τρόπο που πρέπει με κάποιο τρόπο να επιστρέψουν. Όχι μόνο στον Παναθηναϊκό που είναι τώρα μια και είναι αυτή η συζήτηση, να επιστρέψουν όπου υπάρχουν τρόποι από την ομάδα να επιστρέψουν εκεί που ανοίγουν. Γιατί μην ξεχνάμε ότι πολλά χρόνια πίσω έχει γίνει αντίστοιχη ιστορία με το τρόπο του Ζήτρι Μέρε του Μουντιάλ που είχε χαθεί. Ναι. Το είχαν βρει μετά λέει πεταμένο σε κάτι σκουπίδια, τα ανακάλυψε ένα σκύλο κτλ. Κτλ. Και μάλιστα, αν θυμάμαι κατά τη φάση που είχα διαβάσει, ότι είχε δώσει τότε η Αγγλική Ομοσπονδία 70 λίρες εκείνη την εποχή, ως και καλά επιβράβευση στον άνθρωπο που βρήκε το τρόπο. Τα έπρεπε. Τα έπρεπε. Δόθηκαν 70 λίρες. Λοιπόν, αυτό ήταν το σαν σήμερα. Πάμε να προχωρήσουμε στο κυρίως μέρο τη εκπομπή. Super League είχαμε play-off, τέταρτη αγωνιστική, play-out, τρίτη. Έχει γίνει ένας κακός χαμός και αυτό το λέω διότι τα αποτελέσματα έδειξαν πρώτα απ' όλα στα play-out ότι έχουν την ισοπαλία του Ατρομήτου με τον Πανσεραϊκό, ένας Ατρόμητος ο οποίος βρέθηκε να πίσω στο σκορ, ωστόσο κατάφερε στις καθυστερήσεις με γκολ του Τζοβάρα να φέρει το σκορ στα ίσια. Και μάλιστα ο Πανσεραϊκός έχει μια περίεργη ιστορία, καθώς δέχεται πολλά γκολ στις καθυστερήσεις. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν η 10η φορά που τρώει γκολ στις καθυστερήσεις, καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, όχι μόνο στα play-out. Και στην κανονική περίοδο είχε δεχτεί πάρα πολλά. Εντάξει, υπερβολικό το νούμερο, αλλά και ο ίδιος έχει πάρει κάποια παιχνίδια από κόσμο τελευταία λεπτά. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Κάποιες φορές θα σου δώσει, κάποιες φορές θα σου πάρει. Είχαμε επίσης Αστέρας Τρίπολης και Κηφισιά 1-2 σε ένα μάτς το οποίο οι γηπεδούχοι έχουν πολλά παράπονα από τη διαιτησία του Τάσου Σιδηρόπουλου και ένα γκολ που δεν μέτρησε και ένα απέναντι το οποίο θα μπορούσε να κερδίσει στους Αρκάδες. Από την άλλη πλευρά η Κηφισιά με πρωταγωνιστή τον Ζέκο Δουιτ δείχνει ότι όχι μόνο ήρθε για να μείνει στην κατηγορία αλλά να βάλει δύσκολα και στους υπόλοιπους. Και φέρνει σε δύσκολη θέση και τον Πανετολικό. Ο οποίος Πανετολικός έχασε εντός έδρας από τον Βόλο 1-0. Πλέον έχει πάει στην προτελευταία θέση όπως θα δούμε σε λίγο στην βαθμολογία. Ένας Πανετολικός ο οποίος έκανε μια κίνηση προς την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας ζητώντας να υπάρχουν ξένοι διαιτητές στα τελευταία παιχνίδια που απομένουν. Καθώς λέει υπάρχει διαφορετική συμπεριφορά στις ομάδες που προηγούνται σε αυτές που είναι προς το χείλος του κρεμού. Να δούμε βέβαια αν θα δοθεί το OK από την Κεντρική Επιτροπή και που να βρεθούν. Και που να βρεθούν αυτοί οι διαιτητές, γιατί για τα play-out δεν μπορούμε να πιστεύουμε ότι θα βρεθούν διαιτητές είτε elite είτε αλφα κατηγορίας της UEFA. Εδώ κατά κανένα δεν βρίσκονται εσύ σαν play-off. Και θα αναγκαστικά, αν συμβεί αυτό και δοθεί το πράσινο φως για ξένους διαιτητές, θα πάμε πάλι σε διαιτητές Μαυρομουνίου, σε διαιτητές Σλοβακίας, του Σκοπιανού προφέστο Σταύρευ και όλα αυτά. Και στο που, που θα ρίξουν το επίπεδο, το διαιτητικό επίπεδο των αγώνων. Και στο μάτσο το οποίο έκλεισε αυτή την τρίτη αγωνιστική, το play-out, η ομάδα του φίληξε 4-0 τον Παζιάννα, τον έσπρωξε ακόμα περισσότερο. Ουσιαστικά τον καταδίκασε, ένας Παζιάννα που είναι και σε διαδικασία πώλησης, αφού η οικογένεια του Βασίλη. Από εκεί που έλεγε 10 μέρες πριν ότι θα σταθούμε στο πλευρό της ομάδας να τη βοηθήσουμε να παραμείνει στα μεγάλα σαλόνια. Τώρα βλέποντας πλέον ότι η ομάδα έχει χάσει πολύ έδαφος και ουσιαστικά είναι με το 1,5 πόδι πλέον στην Super League 2, έβαλε πολιτήριο στο σύλλογο και αναμένονται οι εξελίξεις. Βέβαια, το όνομα που προέκυψε μετά από ρεπορτάζ ότι είναι η οικογένεια Χατζηδάκη και η οποία έχει μια σχέση φιλική με την πλευρά του Δημήτρη Μελισσανίδη, κάτι το διαψεύστηκε και από τις δύο πλευρές, ωστόσο όπου υπάρχει κακός υπάρχει φωτιά. Θα το δούμε. Λοιπόν, πάμε και στα πριν περάσουμε στις βαθμολογίες, να δούμε τα παιχνίδια των play-off. Είχαμε, όπως είπαμε, ανακατατάξεις, λέγαμε. Η ανακατάξεις δεν είναι νομίζω ανακατάξεις. Ναι, γιατί μειώθηκε η διαφορά πλέον από τον. Ναι, εντάξει. Απλά ανακατατάξεις. Αλλαγές στη βαθμολογική διαφορά. Απλά οι θέσεις έμειναν ίδιες όμως. Ναι. Μετά το. Απλά μεγαλώνει το ενδιαφέρον πλέον στις υπόλοιπες 7 αγωνιστικές. Σίγουρα. Τέσσερις ομάδες σε απόσταση 4 βαθμών θα είναι φωτιά το επόμενο πρόγραμμα.
Λαμία Ολυμπιακός 1-5, Άρης Παναθηναϊκός 0-2, ΑΕΚ ΠΑΟΚ 2-2, με κερδισμένο της αγωνιστικής να είναι ο ΠΑΟΚ, ο οποίος κράτησε την κορυφή, επέστρεψε από το 2-0 του 49 με τα γκολ των Κατσίνοβιτς και Άμπραμπατ. Ακριβώς. Ο ΠΑΟΚ επέστρεψε, μείωσε με τον Μπάμπα στο 62 και ισοφάρισε με τον Οσδόεφ στο 89. Και να πούμε και για τον Οσδόεφ επίσης ότι το παιδί μετά από μια δύσκολη περίοδο που είχε με κάποια προσωπικά προβλήματα και τα οποία και τα παραδέχτηκε ο ίδιος σε δηλώσεις του αμέσως μετά το παιχνίδι, είπε ότι. Και μάλιστα για μεγάλο χρονικό διάστημα είπε το παιδί ότι αντιμετώπισε ψυχολογικά προβλήματα, τα οποία μακάρι να τα ξεπεράσει και να είναι ακόμα πιο δυνατός από εδώ και πέρα στη συνέχεια της καριέρας του. Σε αυτό το παιχνίδι βέβαια είχαμε και μία. Και αυτό το γκολ πιστεύω ότι θα τον βοηθήσει κιόλας να θα δώσει μια όθηση περισσότερη. Είχαμε και μία σύγκρουση ανάμεσα στον Ρασβάν Λουτσέσκου και τον Μανδία Αλμέιδα. Αντάλλαξαν κάτι γαλλικά σε κάποια στιγμή. Ναι, και ήρθαν face to face τώρα. Εντάξει, από τον Αλμέιδα, αν και ως παίχτης τον θυμόμαστε και στο Ιταλικό πρωτάθλημα αλλά και στο πρωτάθλημα Αργεντινής να είναι πρωταγωνιστής σε ομιλικές μάχες με τους αντιπάλους. Ως προπονητής στο δικό μας το πρωτάθλημα δεν είχε. Και μάλιστα είναι και ειλικρινής, γιατί είναι και λέει ότι εσείς οι ίδιοι καταστρέφετε το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ενώ θα έπρεπε να το προστατεύσετε, να το αγκαλιάσετε περισσότερο. Είναι ένα ωραίο πρωτάθλημα με ωραίες ομάδες, με καλούς παίκτες. Και μάλιστα είχε πει τότε στο μάσμα του Παναθηναϊκού ότι προσέχετε τον Ιωαννίδη. Ναι, ο οποίος είναι Έλληνας παίκτης και. Και είναι κόσμα και για το ελληνικό ποδόσφαιρο και γενικότερα για την εθνική ομάδα. Και πάμε στο παιχνίδι του Άρη με τον Παναθηναϊκό. Καθώς για τον Μάξ Λαμία του Ολυμπιακού, νομίζω δεν χρειάζεται κάποια. Η Λαμία ω ώρα είναι ο σάκο του box για τις υπόλοιπες. Ακριβώς. Απλά θα παίξει τον ρόλο του ρυθμιστή. Προσπαθώντα να κόψει από κάποιου βαθμού για να του κόψει την πορεία πρωταθλητισμού. Στο Μαξουάρι με τον Παναθηναϊκό, ο Σκοπιανός διευθύντης, ο κύριος Αλεξάνδερ Σάμπρεφ, ήταν ο αρνητικός πρωταγωνιστής με τα διάφορα φάλσα σφυρίγματα στο πρώτο ημίχρονο. Πολλές στιγμές έντασης και από τις δύο ομάδες, καθώς θέλανε την νίκη για διαφορετικούς λόγους. Ήταν και μία αναμέτρηση από τα προσεχώς, καθώς ξέρουμε ότι. Μία από τις τρεις. Καθώς ξέρουμε ότι οι δύο ομάδες αναμετρηθούν στο τελικό κυπέλλου το Μάιο, κάποια στιγμή, 18 Μαΐου, εάν και εφόσον. Ναι, δεν είχαν να κρύψουν πολλά πράγματα. Ναι. Εξάλλου, η μία ομάδα γνωρίζει καλά την άλλη. Έχουν αναμετρηθεί, αυτή είναι η τρίτη φορά που τέθηκαν αντίπατα προς φέτος. Ο Άρης προερχόταν από άσχημο αποτέλεσμα απέναντι στον Ολυμπιακό με κινητή τη 3-0 στο Φάληρο. Και έχουν φέρει μέχρι στιγμής τα ίδια αποτελέσματα, δηλαδή νίκη ο Άρης στην κανονική περίοδο 2-0 στο Κλάνς Βικελίδης, νίκη ο Παναθηναϊκός 2-0 στη Λεωφόρο και τώρα πάλι 2-0 ο Παναθηναϊκός στο. Και για εμάς τους παλιούς Καριλάου. Το Κλάνς Βικελίδης, ναι εντάξει, αλλά οι παλιότεροι το θυμόμαστε ως Καριλάου. Ως Καριλάου με εποχές που οι οπαδοί φορούσαν τα flying ανάποδα και ακόμα πιο πίσω, ναι. Μάλιστα αυτό το παιχνίδι ήταν και σημαντικό για τον Άντρα Σκόραρο, ο οποίος έχει βρει τον Άρη ως την ομάδα που σκοράρει περισσότερο. Και καθοριστικά γκολ. Θυμόμαστε και πέρσι στα play-off νομίζω είχε πετύχει τον Άρη. Ακριβώς, εκείνο το 0-1. Και στο πρώτο γύρο στη Λεωφόρο με την κεφαλιά στο 91 που είχε δώσει την ίδια στο Παναθηναϊκό. Το μάτς που είχε δραματιστεί ο Αϊτόρ και έμεινε μετά πάρα πολλούς μήνες εκτός. Σωστό. Ο Γετβάη ήταν ο καθοριστικότερος παίκτης για τους πράσινους, καθώς έδιωξε πάνω στη γραμμή μια κεφαλιά. Τρία λεπτά πριν το δεύτερο γκολ που ήρθε με αυτό το γκολ του Μπράμπετς, μετά το σούτ του Τζούριτζιτς. Και γενικά ο Παναθηναϊκός τώρα νομίζω ότι δείχνει ξανά ότι έχει τα φόντα να κυνηγήσει το πρωτάθλημα. Σίγουρα τώρα έχει. Απλά αν κάπου υστερεί ο Παναθηναϊκός, και δεν το λέμε με κακία, όπως και οι άλλες ομάδες θα το πούμε, είναι ότι υστερεί στις ισοβαθμίες. Γιατί και με τον ΠΑΟΚ. Με τον ΠΑΟΚ υστερεί, σίγουρα. Με την ΑΕΚ δεν υστερεί. Με την ΑΕΚ έχει χάσει τη λεωφόρο. Τώρα υπάρχει ισορροπία. Τώρα υπάρχει ισορροπία. Ενώ με τον Ολυμπιακό ο Παναθηναϊκός έχει τρεις νίκες. Όπως θα λέγει και ένας παλιός φίλος ο Σερ Άλεξ, πού είσαι ο Ολυμπιακός. Και
Και ο Παναθηναϊκός τώρα βέβαια έχει τα δύο επόμενα παιχνίδια με τη Λαμία, μέσα και έξω. Και οτιδήποτε, τώρα... οτιδήποτε εκτός από το 2 στα 2, σε αυτά θα καταδικάσει τον Παναθηναϊκό. Δεν θα έχει ουσία ουσιαστικά η νίκη που έκανε με τον Άρη και την Άρη. Λοιπόν, η τέταρτη αγωνιστική των play-out είναι το Σάββατο με τις αναμετρήσεις Πανσεραϊκού Όφη να είναι στις 3, Βόλος Ατρόμητος 5.30, 7.30 Γιάννηνα Αστέρας Τρίπολης και στις 8 Κηφισιά εναντίον Πανετολικού. Κυριακή 14 του μήνα, 5 η ώρα Παναθηναϊκός με την Λαμία και στις 8.30 ΑΕΚ εναντίον Άρη, καθώς η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό μεταφέρθηκε για την Πρωτομαγιά λόγω της προετοιμασίας των δύο ομάδων για τα προετοιμασία του Europa Conference League. Και θυμίζουμε τα παιχνίδια, την Πέμπτη, Club Brugge ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε. Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε είναι στις 8 παρατέταρτο, ακριβώς στις 10 η ώρα. Είναι το Club Brugge ΠΑΟΚ με τις δύο ομάδες να βρίσκονται. Και οι δύο ομάδες έχουν πουλήσει, μάλλον. Ο Ολυμπιακός έχει πουλήσει τα εισιτήρια ενώ στο Φενέρμπαχτσε περιμένει. Το ΠΑΟΚ το sold out θα είναι δεδομένα, δεν χρειάζεται να το αναφέρουμε. Ειδικά σε περίπτωση που έρθει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα στο Βέλγιο. Απάντησε και το θέμα ότι θα το πούμε αυτό που κρατάμε, να πούμε την πρώτη βαθμολογία. ΠΑΟΚ 67, 66 ΑΕΚ, 65 Παναθηναϊκός, 63 Ολυμπιακός, 48 Άρης, 34 Λαμία. Για τα play-out, Ατρόμητος και Πανσεραϊκός είναι κοντά, 33 με 31, όσους έχει και ο Αστέρας Τρίπολης. Στους 28 είναι ο Βόλος, 25 η Κηφισιά, 24 ο Πανετολικός που μπαίνει σε περιπέτειες και 19, όπως είπαμε, με το 1,5 πόδι στη Super League 2, πάλι ουσιαστικά, ναι, τα Γιάννενα έχουν αποχαιρετήσει. Μάλλον και ήδη το έχουν αποδεχτεί. Ναι, και με τις κινήσεις και με το κλίμα που βγαίνει από την ομάδα των Ιωαννίνων. Πάντως, αυτό που ήθελα να σταθώ νωρίτερα, που λέγαμε, ήταν ότι σε αυτό το μονοπάτι που έχουν βρεθεί τώρα Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ είναι η καλύτερη ευκαιρία για να περάσουν στην επόμενη φάση στα ημιτελικά, γιατί η Μένι Μπριζ, πάνω που έδειχνε ότι είναι μια σταθερή ομάδα και στο Βέλγιο αλλά και στην Ευρώπη, άλλαξε προπονητή, δεν θα παίξουν δύο ή τρεις καλοί παίκτες βασικοί. Είναι σε μια μεταβατική περίοδο. Στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Ενώ για τον Ολυμπιακό η Φενέρμπαχτσε βρίσκεται σε μια, ουσιαστικά σε μια περίοδο, να μην το πω αναστάτωση, ας πούμε αγωνιστικής αποχής. Δηλαδή από τις 17 Μαρτίου. Και κρίσης. Αν το πούμε έτσι. Εντάξει, κρίσεων δεν το έλεγα τόσο. Απλά τις 17 Μαρτίου που έγιναν τα επεισόδια στο παιχνίδι με την Τραμπζονσπορ. Η Φενέρμπαχτσε έχει δώσει μόνο ένα παιχνίδι πρωταθλήματος από τότε με την Αδάνασπορ. Την Κυριακή είχαμε την παροδία στο τελικό του Super Cup. Ήταν η απειλή που έγινε πράξη. Ναι, με τη Φενέρμπαχτσε να παρατάσει 9 παίκτες της Άντερ 19 και στο τρίτο λεπτό να. Οι οποίοι είχαν νωρίτερα άλλο παιχνίδι, ναι, για την, ναι, κατηγορία τους. Ξεκίνησε με 9 παίκτες, που ήταν με 11. Και στο τρίτο λεπτό υπήρξε η αποχώρηση από το. Μετά το γκολ του Ικάρντι. Ναι, μετά από το παιχνίδι με την Γαλατασαράι, ως μια διαμαρτυρία για τα όσα είχαν συμβεί στο παιχνίδι με την Τραμπζονσπορ. Και είναι σε μια αγωνιστική, σε μια περίοδο ουσιαστικά αγωνιστικής αποχής η Φενέρμπαχτσε. Και θα υπάρχουν όμως επιπτώσεις. Πάρα πολύ καλό, βέβαια. Έχει πάρα πολύ καλό ρόστερ. Επιστρέφει ο Φρέντ, ο οποίος θα είναι ο πόλεμος. Έχει Τζέκο, έχει Τάντιτς, έχει. Έχει την άμυνα ιταλικό στοιχείο. Έχει και του Ιταλού, που οι παίκτες που έχουν παίξει στην Ιταλία είναι μια πλήρης ομάδα. Απλά να δούμε τώρα πόσο θα επηρεαστεί από την αποχή. Και ξαναλέμε και για τις δύο ελληνικές ομάδες ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία το να διακριθούν. Πάντως, να διακριθούν στη διοργάνωση. Δηλαδή, σου δίνει άλλο πρεστής και σε γιγαντώνει και ο σύλλογο. Ακόμα και η συμμετοχή στα ημιτελικά. Δηλαδή, αν έπαιξε τα ημιτελικά ευρωπαϊκή διοργάνωση, και α μην φτάσει στο τελικό, και α μην. Όχι, μόνο και μόνο η συμμετοχή, ναι, ακόμα και στα ημιτελικά, είναι ουσιαστικά σαν να πήγε τελικό. Ναι, και α μην περάσει το τελικό. Το ξαναλέγαμε και σε άλλη εκπομπή, το είχαμε ξαναπεί, ότι πότε θα βρεθεί η ελληνική ομάδα πάλι. Πότε θα δοθεί η δυνατότητα σε ελληνική ομάδα να προχωρήσει τόσο πολύ σε ένα ευρωπαϊκό κύκλο. Η πορεία των ελληνικών ομάδων είναι πραγματικά ένα δεκαετία και βάλε. Είναι στη χάση και στη φέξη. Πολύ περισσότερο τώρα που έχουν ανέβει τα μεγέθη, που τα οικονομικά, η ψαλίδα οικονομική με τις μεγάλες ομάδες της Ευρώπης είναι τεράστια, είναι μεγαλύτερη.
και στα αυτοπούτες, να το πω εντός εισαγωγικών, είναι πολύ πιο δύσκολο να διακριθούν. Τώρα με το Conference League είναι μια διοργάνωση που πάει στις ομάδες μας, είναι πολύ πολύ μεγάλη ευκαιρία να διακριθούν. Πάντως να πούμε για τη Φενέρμπαχτσε ότι έχει σοβαρό πρόβλημα, καθώς η Τουρκική Ομοσπονδία έχει βάλει εναντίον της Φενέρ, είναι έτοιμη να την πετάξει και εκτός κυπέλου για ένα χρόνο, μετά από αυτό που έγινε στο Super Cup. Εάν πάρει το πρωτάθλημα, θα χάσει και την ευκαιρία να παίξει στο Super Cup της νέας περίοδου. Βέβαια, δεν έχει τελειώσει καθόλου για βαθμούς απώλειας. Αυτό εντάξει, τώρα το Super Cup είναι το λιγότερο που... Και πρέπει να δούμε τι θα αποφασίσει ο Αλίκοτς, ο μεγαλομέτωχος ομάδας, καθώς είχε αφήσει ανοιχτό το περιθώριο να μην αγωνιστεί στο τουρκικό πρωτάθλημα από τη νέα σεζόν. Και να αναζητήσει άλλο πρωτάθλημα, ναι, για... Βέβαια, αυτό έχει και κάποιες επιπτώσεις όσον αφορά την πορεία της εθνικής ομάδας της Τουρκίας. Γιατί υπάρχει ο φόβος να μην αγωνιστεί στο Euro. Είναι υποκαθεστώς επιτήρησης η Τουρκική Ομοσπονδία από την UEFA. Οπότε καταλαβαίνει κάποιος τι θα γίνει τότε. Είναι ένα ντόμινο. Μπορεί να υπάρξει ένα ντόμινο. Ένα ντόμινο εξελίξεων. Θα το δούμε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάλι μετά την μικρή διακοπή λόγω μουσικής και να πούμε, αφού καλύψαμε τα θέματα της Super League, έχουμε μια σημαντική επιτυχία για τον Πανιόνιο, αφού βλέπουμε. Ο Πανιόνιος μετά το 5-0 επί του Ελοπιακού επικύρωσε και μαθηματικά την άνοδο στη Super League 2. Μετά από 4 χρόνια και ανέρεθνη η ομάδα της πόλης επιστρέφουν στις επαγγελματικές κατηγορίες, κάνουν το πρώτο βήμα για την ολική επάνωδο και στη μεγάλη κατηγορία. Ας είναι αυτό το πρώτο βήμα. Εγώ πάντως κρατάω μια επισημή. Και το λέω αυτό γιατί, αν δεν δω εγώ προσωπικά αρνιά στους δρόμους. Εντάξει, κοίταξε να δεις. Είμαι ο παραδοσιακός τύπος. Σου είπα πάλι, τα αρνιά στους δρόμους θα έρθουν με την άνοδο στην... Ωραία, τότε να κάνουμε ένα fine dining, να ξέρουμε ποιο Λεωνίδας Κουτσόπουλος είναι Πανιόνιος. Ο οποίος ήταν και στο γήπεδο προχθές, στη νίκη με 5-0, ήταν με τον γιο του, ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος. Αλλά σου είπα, τα αρνιά θα σφαχτούν όταν ο Πανιόνιος ανέβει στη Super League. Τώρα, εκεί που το αρμόζει, γιατί μην ξεχνάς ότι η Νέα Σμύρνη είναι πιο ποδοσφαιρομάνα από πολλές άλλες. Καλά, στην Ελλάδα, από τη Νέα Σμύρνη έχουν από τον Πανιόνιο ξεπηδήσει ιερά τέρατα του ποδοσφαίρου μας. Οπότε, μία άνοδος τώρα στη Super League 2 είναι σταγόνα στον ωκεανό. Το μεγάλο πανηγύρι θα γίνει με την επιστροφή στη Super League. Πάντως είναι κρίμα ρε Καμάδο να βλέπεις ομάδες σαν τον Πανιόνιο, σαν τον Εθνικό, να πηγαίνουν σε αυτές τις κατηγορίες και πραγματικά δεν ξέρεις. Κοίταξε να δεις. Τι να περιμένεις. Θα μας βέβαια από την άλλη. Αυτό συμβαίνει παγκοσμίως σε όλα τα μεγάλα πρωταθλήματα. Να δεις όλες τις χώρες. Το βλέπω εγώ από την Αγγλία που είναι αγαπημένη μου ομάδα. Θα δεις ομάδες με ιστορία, με κόσμο, με τίτλους, να βρίσκονται σε χαμηλές κατηγορίες, χαμηλότερες κατηγορίες. Σε αυτό το κανόνα μπήκε και ο Πανιόνιος, αλλά πιστεύω ότι θα... Και πριν από χρόνια το έκανε και ο Άρης. Ναι, φυσικά, με συντονισμένα βήματα, ο Πανιόνιος θα επιστρέψει στη Super League 1. Λοιπόν, και μετά την παρέμβαση αυτή για τον Πανιόνιο, πάμε να δούμε και το τι συνέβη στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, καθώς πλέον μπαίνουμε σιγά σιγά προς την τελική ευθεία. Ξεκινάμε όπως πάντα από τη βόλτα μας από την Αγγλία, εκεί όπου είχαμε την 32η αγωνιστική στην Premier League. Εκεί έχει αρχίσει να γίνεται ένα από τα πιο συναρπαστικά πρωταθλήματα των τελευταίων χρόνων. Με τρεις ομάδες στον ένα βαθμό απόσταση. 7 αγωνιστικές πριν το τέλος. Πάμε να δούμε τα αποτελέσματα. Crystal Palace Manchester City 2-4, Aston Villa Brentford 3-3, Everton Burnley 1-0, Fulham Newcastle 0-1, Luton Bournemouth 2-1, Wolves West Ham 1-2, Brighton Arsenal 0-3, Manchester United Liverpool 2-2, όπως το ίδιο σκορ είχαμε και στην αναμέτρηση της Sheffield United με την Chelsea και τέλος Tottenham Nottingham 3-1. Το Manchester United Liverpool έγινε ο κακός χαμός. Ο κακός χαμός με ισοφάριση. Με τη Liverpool να προηγείται στα μέσα του πρώτου ημιχρόνου με τον γκολ του Λουίς Δίας, να έχει νούμερα 17-0 στις τελικές προσπάθειες με τη Manchester United να μην έχει περάσει ούτε το κέντρο, ούτε να μην έχει βγει ούτε από την περιοχή της. Ήταν σαν να παίζουν το αντρικό με το παιδικό. Από ένα φοβερό λάθος του Κουάνσα, η Manchester United σοφαρίζει στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου με τον Μπρούνο Φερνάντες που είδε τον τερματοφύλακα εκτός αστείας και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Ο οποίος είναι μανούλα στα δίχτυα. Προηγήθηκε κιόλας με 2-1 με τον Μέινου και η Λίβερπουλ που βομβάρδισε το αντίπαλο τέρμα. Το μόνο που πέτυχε ήταν να ισοφαρίσει με πέναλτι του Σαλάχ. Ακριβώς, το 24ο λεπτό. Και ήταν μια ισοφαρία που κοστίζει στη Λίβερπουλ διότι πλέον έχει συγκάτοικο με την Άρσεναλ. Στην κορυφή την Arsenal. Νομίζω είναι για πέστη βαθμολογία. Είναι 71-71 η Arsenal. Τη Liverpool και θα πούμε ότι η Everton δέχτηκε άλλους 2 βαθμούς ποινής λόγω των οικονομικών. Του financial fair play. Αταστάλλιο που έχει. Έπεσε στη 10η θέση όπως θα δούμε και στη βαθμολογία.
Η Manchester City, όπως θα πούμε και συνήθεια, προετοιμάζεται για τον σημερινό αγώνα απέναντι στη Real Madrid. Και πάμε να δούμε βαθμολογία. Arsenal και Liverpool έχουν από 71 βαθμούς, στους 70 είναι η Manchester City. 60 για τότε να πιάσει στον Βίλα, οι δύο ομάδες οι οποίες έχουν τα φώτα να βγουν στο Champions League της νέας αγωνιστικής περίοδου. 49 βαθμούς για τη Manchester United, 48 για τη West Ham, 47 για τη Newcastle, 44 για τη Chelsea, 43 η Brighton, 42 η Wolves, 41 η Bournemouth, 39 η Fulham, 30 η Crystal Palace, 29 η Bradford, 27 η Everton, 25 η Nottingham και Luton, 19 η Burnley και τελευταία η Sheffield με 16 βαθμούς. Η Sheffield, η οποία έχουμε πει εδώ και καιρό, κάνει τα πράγματα της για τη νέα αγωνιστική περίοδο που θα την βρει στην και από την Αγγλία μεταφερόμαστε στη Γαλλία, εκεί όπου είχαμε πρώτα απ' όλα την πρόκριση της Λιόν στο τελικό του κυπέλλου Γαλλίας με μια επιβλητική εμφάνιση, 3-0 απέναντι στη Λιλ. Και μάλιστα υπάρχει αυτή η προσμονή για τους Λιονέ, μια χρονιά η οποία έδειχνε καταστροφική, πάει να τη σώσει στο τέλος της σεζόν. Να την διεκδικήσει ισόρροπα. Είχαμε λοιπόν στο πρωτάθλημα για την 28η αγωνιστική, Λιλ Μαρσέη 3-1, Λανς Χαβρί 1-1, Παρίσι Ζερμέν Κλερμόν 1-1, Μπρέστ Μετς 4-3, Τουλού Στρασβούργ 0-0, όπως και το ίδιο αποτέλεσμα είχαμε στην αναμέτρηση της Ρεμς με την Ισ. Μονπελιέ Λοριάν 2-0, Μονακό Ρεν 1-0 και Λαντ Λιόν 1-3. Να περάσουμε στην Ισπανία. Όχι, δεν είναι. Α, ναι, με συγχωρείς, έτρεξα. Έτρεξα. Πάρτι Ζερμέν 63 βαθμούς, Μπρέστ 53, 52 η Μονακό, Λιλ 49. 44 για την Ι, 43 για τη Λανς, 40 για τη Ρέμς, Μαρσέη 39 όπως και η Ρέμ, 38 η Λιόν, 33 η Τουλούζ και η Στρασβούρ, 32 η Μοπελιέ, 28 η Χαβρί και η Ναντ, 26 η Λοριάν και τελευταίες θέσεις η Μέτς με 23 και η Κλερμόν με 21. Πάμε λοιπόν στην Ισπανία, όπου δεν υπήρχε δράση στο πρωτάθλημα λόγω της διεξαγωγής του τελικού του κυπέλλου, του Copa del Rey. Με την Athletic Bilbao να επικρατεί τη Μαγιόρκα στα πέναλτι. 1-1 ο κανονικός αγώνας και η παράταση. Για τους Βάσκους είναι το πρώτο τρόπαιο μετά από 40 χρόνια, όταν το 1984 είχαν κατακτήσει το πρωτάθλημα τότε στην Ισπανία. Έχουν πάρει δύο πολιτικά πρωταθλήματα, 83-84 η Athletic Bilbao. Και είναι το τρόπαιο για τον Ernesto Valverde, τον πρόεδρο του Ολυμπιακού. Ο οποίος συνέβαλε καθοριστικά στην επιστροφή της αγαπημένης ομάδας στους τίτλους. Και χωρίς ακόμα να έχει συμφωνήσει για επέκταση του συμβολέου ή ανανέωση. Βέβαια, όλα λένε ότι θα ανανεώσει. Λογικά. Γιατί είναι ένα παιδί το οποίο προέρχεται από τα σπλάχνα της Bilbao. Είχε αγωνιστεί κιόλας, είχε περάσει από την Μπαρτσελόνα διάστημα και προπονητής και παίκτης πιο πριν. Είναι, πιστεύω ναι, ότι ήταν, αν ήταν κάποιος άνθρωπος που θα οδηγούσε την Bilbao στην επιστροφή στους τίτλους, θα ήταν... Και σε ένα τελικό, ο οποίος η Bilbao βρέθηκε πίσω στο σκορ, 1-0, κατάφερε να φέρει το μάτς στα ίσια, να πάει στην παράταση εκεί όπου έδειχνε ότι υπάρχει μια αδυναμία στο σκοράρισμα, γι' αυτό οδηγήθηκαν στα πέναλτι, εκεί βέβαια μετράει η τύχη. Στα πέναλτι, όπως ξέρουμε, και κατάφερε να πάρει αυτό το σημαντικό τρόπαιο, όπως είπε, μετά από 40 ολόκληρα χρόνια. 40 χρόνια ήταν η επιστροφή της Bilbao στους τίτλους. Βέβαια, είχε παίξει σε πολλούς τελικούς. Είχε χάσει 6 τελικούς. Ο πιο πρόσφατος ήταν από την Μπαρτσελόνα που είχε χάσει. Είχε χάσει 6 τελικούς νωρίτερα. Και φανταζόμαστε την προσμονή που των ομάδων της Athletic. Και το πανηγύρι προφανώς που ξέσπασε κατόπιν στην πόλη των Βάσκων. Πάμε όμως και στην Ιταλία. Πάμε στην Ιταλία. Στην Ιταλία είχαμε την 31η αγωνιστική. Μισό λεπτό. Γιατί δεν μου έκανε ένα νέο σελίδα. Λοιπόν, στην 31η αγωνιστική
την Παρασκευή, Σαλερνιτάνα Σασουόλο 2-2, το Σάββατο Μίλαν Λέτσε 3-0, Ρώμα Λάτσιο 1-0 στο μεγάλο ντέρμπι της πόλης. Και ήταν το πρώτο γκολ που έτυχε. Ο Μάτσο με κατέστρεψε. Ναι, γιατί ξέρω ότι την αγάπη σου για τη Λάτσιο. Ήταν το πρώτο γκολ που έτυχε η Ρώμα μετά από 4 ντέρμπι εις βάρος της Λάτσιο σε όλες τις διοργανώσεις, 3 πρωταθλήματος και 1 κυπέλλου. Και φέτος στο κύπελο η Λάτσιο είχε επικρατήσει τη Ρώμα με 1-0 σε νοκάουτ περιμετρικό. Και ήταν το παιχνίδι που ουσιαστικά έφερε και τον Ζωσέ Μουρίνιο τότε στην πόρτα της εξόδου. Πάντως δεν ήταν παιχνίδια μεταξύ τους, είναι και πολύ κλειστά. Είναι κλειστά, είναι σκληρά, έχουν δυναμικά παροκαρίσματα, έχουν κάρτες, έχουν σύραξη πάντα στο τέλος, δεν υπάρχει περίπτωση να μην πέσουν τώρα και μια φήμη η οποία λέει ότι ο Ντανιέλ Ντερόζη θα αποτελέσει παρελθόν στο τέλος σεζόν. Ήδη έχουν ακουστεί κάποια πράγματα. Δεν νομίζω για τον Ντανιέλ Ντερόζη, όχι, δεν είναι ακόμα σίγουρη η αποχώρησή του. Θα μετρήσει πολύ και το φινάλε που θα κάνει η Ρώμα στη σεζόν. Θυμίζουμε ότι την Πέμπτη έχει πρώτο νοκάουτ, πρώτο προημιτελικό εμφύλιο με τη Μίλαν για το Europa League. Είναι μέσα στους στόχους και στο πρωτάθλημα. Πολύ πιθανό η Ιταλία να έχει πέμπτη ομάδα φέτος στο Champions League, καθώς είναι στην κορυφή του ranking της UEFA για τη σεζόν 24, για τη σεζόν 23-24. Και οι δύο πρώτες χώρες, αυτή τη στιγμή είναι η Ιταλία και η Γερμανία, στο ranking. Θα έχουν του χρόνου μια επιπλέον ομάδα στο Champions League. Για να μην την έχει η Ιταλία με βάση τις φετινές επίδοσεις, θα πρέπει να βγει ο ήλιος από τη Δύση ώστε να χάσει μια από τις δύο πρωταθλήσεις. Είναι, υπάρχει η ολική έκλειψη. Όπως εχθές. Αυτά για το Ρώμα Λάτσιο, το ντέρμπι, με σύραξη στο φινάλε, με παίκτες της Ρώμα τον Τζιανλούκα Μαντσίνι να κρατάει μια σημαία υποτιμητική εις βάρος της Λάτσιο. Ήταν ο παίκτης ο οποίος σκόραρε. Ναι, και να κινδυνεύει με τιμωρία. Και πάντως, ένα φοβερό πάντως στατιστικό, δηλαδή να δεις πώς κάποια πράγματα συμβαίνουν και επαναλαμβάνονται. Το πρώτο ντέρμπι που είχε παίξει ο Ντερόση ως παίκτης, η Ρώμα είχε κερδίσει 1-0 τη Λάτσιο με γκολ του Αμαντίνο Μαντσίνι. Και τώρα το πρώτο ντέρμπι που παίζει ως προπονητής με τη Λάτσιο. Σκοράρει ο Τζιάνλουκα Μαντσίνι. Οπότε καταλαβαίνεις ότι άμα γίνει πρόεδρο κάποια στιγμή στη Ρώμα, μπορεί το πρώτο ντέρμπι να το βάλει κάποιο Μαντσίνι. Μπορεί να πάρει το δικό μας Μαντσίνι, του Παναθηναϊκού. Αυτό είναι μακρινό σενάριο. Προχωράμε Έμπολη Τωρίνο 3-2 σε μια σημαντική νίκη για την Έμπολη στη μάχη της παραμονής. Την Κυριακή Φροζινόνε Μπολόνια 0-0. Μόντσα Νάπολη 2-4. Κάλιαρη Αταλάντα με ανατροπή 2-1, μεγάλη νίκη για την ομάδα του Κλάουντιο Ρανιέρι στη μάχη που δίνει για την σωτηρία. Βερόνα Τζένοα 1-2, Γιουβέντους Φιωρεντίνα 1-0 και χθες Ουντινέζε Ίντερ 1-2 με την Ίντερ να σκοράρει στο 95 με το Φρατέζι το νικητήριο γκολ και πλέον για την Ίντερ υπολείπονται 2 νίκες για να πάρει και μαθηματικά το πρωτάθλημα και υπάρχει το ενδεχόμενο την άλλη σε 2 Κυριακές μάλλον. Στο ντέρμπι Μίλαν Ίντερ, η Ίντερ με νίκη να παίρνει μαθηματικά το πρωτάθλημα. Οπότε. Αυτό δεν μπορώ να το. Ναι, οπότε θα είναι σκέψη τώρα το σκηνικό και επειδή το παιχνίδι θα είναι Μίλαν Ίντερ, ο περισσότερο κόσμο θα είναι στην πλευρά τη Μίλαν. Αναλογικά σε ένα 80-20 που είναι το μοίρασμα των εισιτηρίων ανάλογα με το ποιο είναι τυπικά γηπέδοχο. Οπότε. Σκέφτομαι με τον περισσότερο κόσμο τη Μίλαν και να πανηγυρίσει Ίντερ με νίκη τότε το πρωτάθλημα. Τη μαθηματική εξασφάλιση. Θα είναι ένα καυτό ντέρμπι. Βαθμολογία. Στη βαθμολογία έχουμε λοιπόν την Ίντερ στους 79. Μισό λεπτό, όχι. Δώσω μου 5 δευτερόλεπτα. Ναι, η Ίντερ είναι στους 82. Η Μίλαν είναι στους 68 στη δεύτερη θέση. Η Γιουβέντους 62. Τέταρτη θέση έκπληξη τη σεζόν Μπολόνια στου 58, η Ρώμα στου 55 και στην πέμπτη θέση, η Αταλάντα στου 50 με παιχνίδι λιγότερο, αυτό με τη Φιωρεντίνα, στου 48 πήγε η Νάπολη, 46 έμεινε η δικιά σου η Λάτσιο και στην 8η θέση. Καλά, αυτή η δικιά σου πλέον κάθε επαφή. Ναι, έχει μείνει αρκετά πίσω για τις 5 πρώτες θέσεις. Και θα χάσει μάλλον και τον Φελίπε το καλοκαίρι για να πάει στη Γιουβέντους. Φελίπε Άντερσον θυμολογείται αυτή η συμφωνία με τη Γιούβε. Στου 44 η Τωρίνο, στη 10η θέση η Φιωρεντίνα με 43 και παιχνίδι λιγότερο. 42 η Μόντσα 11η,
στους 38 στη 12η θέση η Τζένοα και από εκεί και πέρα η Κάλιαρη έκανε μεγάλο βήμα για την παραμονή, πήγε στους 30 και στη 13η θέση, στους 29 είναι η Λέτσε, 28 η Ουντινέζε μαζί με την Έμπολη, 27 η Βερόνα και στις 3 τελευταίες θέσεις Φροζινόνε με 26, η Σασουόλο με 25 και η Σαλερνιτάνα Ουραγός με 15. Λοιπόν, στην Bundesliga τώρα, 28η αγωνιστική, Άιντραχτ Βέρντερ 1-1, Ουνιόν Βερολίνου Λεβερκούζεν 0-1, Φράιμπουργκ Λιψία 1-4, Μάινς Ντάρμσταντ 4-0, Κολονία Μπόχουμ 2-1, Χέιντενχάιμ Μπάγκερν 3-2, από 0-2 το σκόρ ημιχρόνου, κατάφεραν να χάσουν και αυτό το παιχνίδι Βαβάρι, Ντόρτμουντ Στουτγκάρντι 0-1, Χόφενχάιμ Άουγκμπουργκ 3-1 και Βόλφσμπουργκ Γκλάντμπαχ 1-3. Βαθμολογία Λεβερκούζεν, είπαμε, έχει από τώρα έχει κάνει πρόβα για τη Σαλαπιέρα. Νομίζω, ναι, νομίζω είναι, αφού είναι διαφορά στους 16, με νίκη Λεβερκούζεν το Σαββατοκύριακο, το επόμενο αγωνιστική, τελειώνει και μαθηματικά την υπόθεση τίτλου. 16 βαθμούς στην Μπάγερν, η οποία είναι στη δεύτερη θέση με 60, όσους έχει πλέον και η Στουτγκάρντι. Η Μίκα να πάει τέταρτα τώρα η Μπάγερν, να κάνει... Φυσικά, εντάξει, τώρα... 53 η Λειψία, 42 η Άιντραχτ, 36 η Άουγκμπουργκ, όσους έχει και η Χόφενχάιμ, αλλά και η Φράιμπουργκ. 33 βαθμούς για τη Χέιντενχάιμ, 31 για την Γκλάντμπαχ και τη Βέρντερ, 29 έχει η Ουνιόν Βερολίνου, 28 η Φόρσμπουργκ, 26 η Μπόχουμ, 23 η Μάιντς, 22 η Κολονία και τελευταία η Ντάρμσταντ με 14 βαθμούς. Πρωτού περάσουμε να δούμε τα ευρωπαϊκά παιχνίδια που έχουν το επόμενο τριήμερο, να πούμε κάτι που μας έκανε μεγάλη εντύπωση το Σαββατοκύριακο. Πρώτα απ' όλα η μεγάλη νίκη της Φέινορντ επί του Άγιαξ με 6-0. Μια πολύ βαριά ήττα για την ομάδα του Τζον Βαν Σιρ. Φέτος τα χτυπήματα για τον Άγιαξ είναι απανατά. Και από την άλλη η ισοπαλία Σόλτφερν στην Σκωτία, Celtic, μάλλον Rangers Celtic 3-3. Σε ένα πλούσιο ντέρμπι. Το οποίο κάθε φορά έχει πάρα πολλά γκολ. Και θα γίνει μάχη μέχρι το τέλος, γιατί πλέον η Celtic είναι πρώτη με ένα βαθμό διαφορά από τη Rangers. Και καταλαβαίνει κάποιος τι θα γίνει. Θα πέσουν γκολιά. Στις τελευταίες αγωνιστικές. Αυτή ήταν η μικρή παράθεση. Πάμε να δούμε τώρα και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Πάμε λοιπόν στην Ευρώπη. Προημιτελικά στο Champions League, φοβερά παιχνίδια σήμερα. Arsenal, φορμαρισμένη, υποδέχεται την ξεφορμαρισμένη την Bayern, η οποία έχει χάσει τα πάντα εντός εισόδου για διάκριση, αλλά στην κατάσταση που βρίσκεται τώρα και στη φοβερή που βρίσκεται η Arsenal, το έργο της Bayern θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εκτός αν πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα σήμερα και... Σίγουρα το μεγάλο παιχνίδι της ημέρας είναι το Real Manchester City, ένα παιχνίδι που τα τελευταία χρόνια τίνει να γίνει το κλάσικο του... Ακριβώς, του Champions League. Προημιτελικά, ημιτελικά. Συναντιόνται διαρκώς και με την Manchester City να έχει πάρει την πρόκληση στην πέρσινη σεζόν που αναμετρήθηκαν. Αύριο το πρόγραμμα έχει Paris Saint-Germain-Barcelona, και Ατλέτικο Μαδρίτης Μπόρουσια Ντόρτμουντ, στα δύο παιχνίδια που κλείνουν το πρόγραμμα των επίσης δυνατές αναμετρήσεις. Δυνατές αναμετρήσεις. Και αν θες να πάμε και στο πρόγραμμα Europa και Conference, να το ολοκληρώσουμε από τώρα, στο Europa League, είπαμε πριν για τον Ιταλικό εμφύλιο Μίλαν Ρώμα. Να πούμε βέβαια ότι όλα τα μάτς του Europa είναι στις 10. Είναι στις 10, ναι. Bayer Leverkusen με την West Ham, επίσης πολύ δυνατό ζευγάρι. Με την Bayern να είναι ακόμα ήδη σε όλες τις ομάδες. Εγώ το πιστεύω μέχρι τέλος. Δηλαδή από το παρατσούκλι της, το Never Lose, το Never Coupen, θα πάει στο Never Loser. Ότι δεν θα χάσει ποτέ. Τουλάχιστον για φέτος. Μπενφίκα Μαρσέιγ και Liverpool Atalanta είναι τα παιχνίδια του Europa League. Ενώ στο Conference, εκτός των δύο δικών μας αγώνων, Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε και Club Brugge Πάο. Στις 8 παρατέταρτο επίσης Βικτόρια Πίλζεν με την Φιωρεντίνα και στις 10 Άστον Βίλα Λίλη. Αυτό είναι το πανόραμα των ευρωπαϊκών κυπέλλων. Πάμε και στο μπάσκετ τώρα που ξεκινάμε τα play για την Elite League. Mm-hmm. Να πούμε ότι ολοκληρώθηκε η κανονική περίοδος στην Elite League με
τον Πανιόνιο να τερματίσει την πρώτη θέση σε ένα παιχνίδι στο οποίο δεν έδωσε και δεν έδωσε το 100% τη δυνατότητα. Του έκανε συντήρηση ο Πανιόνιος, νίκησε τον Έσπερο Λαμίας με 70-64, ενώ ο Μήλωνας επικράτησε τον Μεγάρα της νεανικής εστίας Μεγαρίδος με 99-83 στο γήπεδο στο ΔΑΚ των Μεγάρων. Στην τελική βαθμολογία της κανονικής περίοδου, ο Πανιόνιος με ρεκόρ 22-8 στην κορυφή, 52 βαθμούς και πρώτος, από εκεί και πέρα η Ελευθερούπολη μαζί με τον Μήλωνα και τα Μέγαρα και το Ηρακλή στη δεύτερη θέση, σε ένα καρέ ομάδων της δεύτερης θέσης με 19-11 και στα play-off μπήκε ο Κόρυβος Αμαλιάδας ως έκτος, υπερίσχυε στην βαθμολογία, στην ισοβαθμία του Ερμής Μπαταρίου, ο οποίος και αυτός είχε το ρεκόρ το 16-14, αλλά έμεινε έβδομος και πάει στα play-in, στα οποία play-in θα συμμετάσχει με Δόξα Λευκάδας, Παπάγου και τη Μύκονο. Και μάλιστα λέγαμε πριν μπούμε στο στούντιο. Και ότι... να πούμε ότι το πρόγραμμα, δηλαδή και το, ότι και στην Elite League φέτος, όπως και στην Basket League, θα ισχύσει το σύστημα των play-in. Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των play-in για τις θέσεις 7-10. Είναι το σχηματάρι θα παίξει με τη Δόξα Λευκάδας και ο Παπάγο με τη Μύκονο. Τα παιχνίδια θα γίνουν αύριο στις 4 η ώρα. Και από το ζευγάρι του Ερμής Σχηματαρίου με τη Δόξα Λευκάδας, η ομάδα που θα επικρατήσει θα πάει στο κυρίως ταμπλό των play-off. Ενώ η ομάδα που θα ηττηθεί θα παίξει με το νικητή του Παπάγου Μύκονος για να μπει και η δεύτερη ευκαιρία για να διεκδικήσει την 8η θέση και να μπει στα play-off. Και από αυτό το μονοπάτι θα βγει και ο αντίπαλος του Πανιωνίου στα play-off. Πάντως το αξιοπερίεργο είναι αυτό που λέγαμε. Οι ομάδες μεταφέρουν τις νίκες της κανονικής περίοδου. Όσοι έχουν 2-0 ρεκόρ θα πάνε στις 4 νίκες, ενώ το 1-1 θα πάει σε σειρά best of 5 για την πρόκληση στα ημιτελικά. Δεν θα τελειώσουν ποτέ. Θα έχει τελειώσει και το προολυμπιακό του χρόνου το καλοκαίρι. Ναι. Και στα ημιτελικά να πούμε ότι θα υπάρχει Final Four, έτσι. Θα υπάρχει Final Four και εκεί το σύστημα είναι ότι ο νικητής πάλι με Final Four αλλά με σύστημα play-in. Δηλαδή ο νικητής του 1-2 θα ανέβει κατευθείαν στην Basket League, ενώ η ομάδα που θα χάσει θα έχει τη δεύτερη ευκαιρία και θα παίξει με τον νικητή του 3-4. Δεν πιστεύω να μην σε... Όχι, θα το δούμε στην πράξη. Πιστεύω να μην σε πέρδεψες. Πάμε τώρα και στα μεγάλα σαλόνια, στην Basket League. Ολυμπιακός Περιστέρη 91-83 με ένα Βασίλης Πανούλη να είναι ικανοποιημένος από την εικόνα των παιχτών του. Απ' την άλλη, ο Μπαρτσόκας είχε πολλά παράπονα από τους δικούς τους παίκτες, μάλωσε σε ένα time-out, στη συνέχεια... Πήρε ένα time-out και έφυγε από τον πάγκο. Ναι, μετά δεν έδωσε το χέρι στον Άλεκ Πίτερς. Μάλλον ανάποδο. Ο Πίτερς δεν έδωσε το χέρι. Δεν έδωσε το χέρι, αλλά ο Άλεκ Πίτερς τον αγνώρισε. Και τότε δεν ξέρω να πήγε στο παιχνίδι ο Αμερικανός. Προμηθέας Άρης 84-51 σε μια σαρωτική εμφάνιση στον Πατανιόν, οι οποίοι είναι τώρα σε εξέλιξη στο μάτς με τη Μαλαγά, το δεύτερο παιχνίδι. Με τον Άρη να τελεί ακόμα υπό απογοήτευση μετά τον αποκλεισμό του από τη συνέχεια του EuroCup. Σωστό. Και να πούμε, μιας και είπες και για τον, μια σκέψη για τον Προμηθέα, ότι με τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου είναι μπροστά ο Προμηθέας με 26-23. Είχε χάσει το πρώτο παιχνίδι στην Ισπανία, με την Μάλαγα να έχει το ρόλο του φαβορί σε αυτό το ζευγάρι. Το τελευταίο παιχνίδι που έγινε χθες για το Top 6, Κολοσσός Παναθηναϊκός 74-79, με τον Ελγίνα Ταμάν, όπως είπαμε στην αρχή της εκπομπής, να είναι πύρκε μανία με την απόδοση κάποιων παιχτών. Τα έβαλε και ονομαστικά με τον Λούκα Βεντόσα. Βέβαια η μπάλα πήρε και τον Ντινομίτο Μπλου, αν και μεταξύ μας τώρα νομίζω ότι δεν το εννοούσε. Απλά ήθελε περισσότερο να τον πιέσει, να μην επαναπάβεται. Ώστε να επιστρέψει στις φοβερές εμφανίσεις που έκανε στη μεγάλη διάρκεια φέτος. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους νικητές ήταν ο Μάριος Γκριγκόνης, ο οποίος ανανέωσε
Για τρία χρόνια. Για τρία χρόνια ακόμα το επέκτηνε το συμβόλαιο του για τρία χρόνια. Και ήταν ο κορυφαίος στο χρυσό παιχνίδι. Με 6-6 τρίποντα και ειδικά το τελευταίο δεν μπαίνει ποτέ. Ποτέ όμως. Ποτέ. Δηλαδή, όσε φορέ και να το δοκιμάσει, είναι σαν αυτά που δοκιμάζει ο Ντότσιτς στην προθέρμανση. Ούτε ο Ντότσιτς δεν δοκιμάζει. Πετάει την μπάλα στο τζάμποτρον και σκάει στο παρκέ και μπαίνει. Από την άλλη πλευρά, ο Λάντο Μπεράντε ήταν ο κορυφαίο των ερωτητών. Φοβερό, εκτέλεσε τον Παναθηναϊκό με ρεσούρ. Και μάλιστα χωρί τρει παίκτε ο κολοσσό. Τον Γκάλκλοπ, τον Μπιλί και τον Βολέι. Έδειξε ότι δύσκολα θα περάσει η ομάδα από την έδρα του. Και είναι η Ρόδο είναι πάντα δύσκολη για τον Παναθηναϊκό. Ακριβώ. Μην ξεχνάμε στο πρωτάθλημα έχει φύγει πάλι με την ψυχή στο σώμα. Είναι δύσκολη για τον Παναθηναϊκό, ναι. Και θα πλέει στην άλλη κατηγορία, δηλαδή το play out, είναι τα play in. Είχαμε λάβει ο ΠΑΟΚ 89-85 στο ντεμπούτο του Kevin Porter. Ο Junior, ο οποίος πέτυχε 14 πόντους, αλλά ήταν προφανής η αγωνιστική αποχή του παίχτη. Ακριβώς. Μετά τα όσα έχουν συμβεί όχι στην καριέρα του, στην προσωπική του ζωή θα... Και οι υπόλοιποι παίκτες του ΠΑΟΚ ουσιαστικά δεν τράβηξαν στο πιο σημαντικό κομμάτι του παιχνιδιού. Από τον Πατρονάικ 89-79. Ο υποβιβασμένος Απόλλων νίξε για δεύτερη φορά στην έδρα του την ΑΕΚ. Μια ΑΕΚ η οποία δεν βλέπει την ώρα να τελειώσει η φετινή σεζόν. Σωστό και αυτό. Και νομίζω ότι δεν ξέρω αν θα προλάβει κιόλας να μπει. Αν και βαθμολογικά είναι στα play-off. Η εικόνα όμως που βγάζει προς τα έξω δεν πειράζει. Είναι κάτι είναι φοβερά. Και στο τελευταίο παιχνίδι που ουσιαστικά. Με ηλία Ζούρο να κάνει λόγο για ντροπή στην ιστορία της ΑΕΚ. Αυτή την και μάλιστα σε μια σεζόν που όλοι είχαν τις καλύτερες βλέψεις. Ναι, προσδοκίες για BCL, για ελληνικό πρωτάθλημα, για να μπει η σφήνα στο δίπολο κτλ. Και έχει ξεκινήσει πολύ καλά η ΑΕΚ. Σου θυμίζω την ήττα από τον Παναθηναϊκό στο τελευταίο δευτερόλεπτο στο ΑΚΑ, την ήττα από τον Ολυμπιακό επίσης με δύο τρίποντα του Ολυμπιακού στο τελευταίο λεπτό και ενώ οι δύο ομάδες είχαν μπει στην ισοπαλία, είχαν μπει ισόπαλες στο τελευταίο. Αλλά εγώ νομίζω ότι η ήττα από τον Λαύριο, η εντός έδρας και στη συνέχεια που έγινε, ας πούμε, σαν στους box για οποιαδήποτε ομάδα, βλέπε Καρδιτσά, Απόλλωνα Πατρών κτλ. Το Μαρούσι, το οποίο, όπως θα πούμε τώρα, ανοίξε 91-70 την Καρδίτσα και προλαβαίνει να μπει σφήνα ως η 8η ομάδα και τα play-off. Η βαθμολογία ποια είναι για να το σχηματοποιήσουμε. Η βαθμολογία έχει πρώτα απ' όλα στο top 6 Παναθηναϊκό να παραμένει με ένα παιχνίδι λιγότερο στην κορυφή, εκεί που έλαβε ο Ολυμπιακός με 46 βαθμούς. Στους 45 Παναθηναϊκός με ένα παιχνίδι λιγότερο, αφού δεν έχει παίξει στην πρεμιέρα με τον Προμηθέα. Περιστέρη 40-37, ο Προμηθέας 36, ο Άρης 33, ο Κολοσσός. Και έχουμε στα play ΑΕΚ 34-33 το Λαύριο, όσους έχει και ο ΠΑΟΚ. Μαρούσι 32, όσο έχει και η Καρδίτσα και τελευταίος ο Απόλλωνας που είπαμε έχει υποβιβαστεί με 28 βαθμούς. Και πάμε στην επόμενη αγωνιστική, η οποία περιλαμβάνει τον Ντέρμπι Ιωνίων την επόμενη εβδομάδα. Τη Δευτέρα στο κλειστό Ολυμπιακό Διαστάσιο. Δευτέρα 8 και 18. Θα σας πούμε ακριβώς την αγωνιστική πώς έχει. Πρώτα απ' όλα, το Σάββατο 5 και 4 Περιστέρι Άρης. Στις 8 και 4 Προμηθέας Κολοσσός. Τη Δευτέρα Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 8 και 4. Για τα play out, όπως θα αναφέρει και στη σελίδα του Εσάκη. Μαρούσι Απόλλων Πατρών το Σάββατο στις 6. 5 και 4 την Κυριακή ΑΕΚ Λαύριο. Εκεί νομίζω θα παιχτεί η υπόθεση για το ποιος θα ανέβει. Και για το ποιος θα μπει στο κυρίως ταμπλό το play off. Ακριβώς και την Κυριακή 8 και 4. Πάω εναντίον Καρδίτσα ή Απλοκύρη. Πάμε να δούμε γρήγορα την... Είπαμε για το BCL σήμερα παίζει ο Προμηθέας, είναι σε εξέλιξη, άλλος παίζει εντός. Το Προμηθέας Μάλαγα με τον Προμηθέα να παίζεται με 28-27, αύριο στις 7.30 ώρα το Περιστέρι υποδέχεται τη Βόνη, είχε γίνει στο πρώτο παιχνίδι και θέλει να ισοφαρίσει τη σειρά
για να τις επίσης δύσκολη αναμέτρηση, καθώς είναι η κάτοχος του τροπέου. Η Βάλη Βόλη είναι η κάτοχος του τροπέου, αλλά για το Περιστέρι λοιπόν, όλα μπορούν να συμβούν. Και πάμε στα γρήγορα να δούμε Ευρωλίγκα, καθώς δεν προλάβουμε να πούμε Βόλη. Είχαμε λοιπόν την πρώτη-τελευταία αγωνιστική Εθνός Αστέρας Ολυμπιακός 86-89, Μονακό Ζαλγκίρης 69-66, Μπαρτσελόνα Μακάμπι 92-89, Άλβα Παρτιζάν 83-94, Βαλένθια Βιλερμπάν 69-98, μια ήττα που κόστησε και την απόλυση στον Άλεξ Μούγκρου. Και όχι μόνο, και τη θέση που προσδοκούσε για την δεκάδα. Mm-hmm. Ναι, σίγουρα. Φενέρμπαχτσε Ανατολού Εφές στο ντέρμπι το τουρκικό εμφύλιο 80-82, Ρεάλ Μπασκόνια 91-95, η οποία Εφές νίκησε και την Κυριακή και χτες τη Φενέρ πάλι στην ίδια έδρα για το πρωτάθλημα και εξασφάλισε την πρωτιά στην κανονική περίοδο και το πλεονέκτημα έδρας. Φαίνεται το Αταμάν μπορεί να έφυγε, αλλά έχει αφήσει παρακαταθήκες. Μπάγερν Παναθηναϊκός 75-82 και Αρμάνι Βίρτους 90-75 στο Ιταλικό εμφύλιο. Τελευταία αγωνιστική πλέον τη κανονική περίοδου, καθώς μετά έχουμε από τις 19 μέχρι τις 23 του μήνα τα play-in. Και από τις 23 του μήνα και μέχρι τις 8 Μαΐου θα διεξαχθούν τα play-off. Πάμε λοιπόν να δούμε. Πέμπτη στις 8, Ζαλγκίρις Κάουνας Ρεάλ Μαδρίτης. Μονακό Μπάγερν την ίδια ώρα. 8.30 Ανατολού Εφές Εθνός Αστέρας. Έχουν αρχίσει ήδη κάποιες φιλοφρονήσεις μεταξύ του Προέδρου του Παρτιζάν. Και θα το πούμε για ποιο λόγο. Ο πρόεδρος του Παρτιζάν δήλωσε ότι δεν πιστεύει ότι ο Ερυθρός Αστέρας μπορεί να χτυπήσει το παιχνίδι. Ακριβώς γιατί. Γιατί αν κερδίσει ο Ερυθρός Αστέρας θα στείλει την Παρτιζάν στα play-in. Οπότε είναι να το δούμε σημαντικά. Είναι σαν να κερδίσει ο Ολυμπιακός και να στέλνει τον Παναθηναϊκό στην επόμενη φάση ή το αντίστροφο. Και δεν ξέρω πόσες πιθανότητες σε αυτό δίνει Χρήστο να συμβεί. Νομίζω ότι δεν είναι. Είναι στο 1%. Αλλά εντάξει, ποτέ δεν ξέρεις. Ακριβώς. Έχουμε δει τόσα και τόσα. Ποτέ δεν ξέρεις. Λοιπόν, Πέμπτη, 9-5, Μακάμπι Τελ Αβίβ, Αρμάν Μιλάνο και στις 9:15 Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί την Άλμπα Βερολίνου. Παρασκευή, 9:15, Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε, στις 9:30 Παρτιζάν Βαλένθια, την ίδια ώρα Βίρτους Μπασκόνια και στις 10 Βίλερμπαν Μπαρτσελόνα. Τώρα τι σημαίνει αυτό όσον αφορά την βαθμολογία. Είπαμε τα μάτς που θα πεθούν τελευταία αγωνιστική. Η βαθμολογία έχει κλειδώσει η υπόθεση πρωτιά αυτή τη Ρεάλ με ρεκόρ 27. Παναθηναϊκός Μονακό και Μπαρτσελόνα είναι στο 22-11. Ο Παναθηναϊκός θέλει οπωσδήποτε τη νίκη απέναντι στην Άλβα. Για να βγει δεύτερος. Ακριβώς. Ο Ολυμπιακός που είναι πέμπτος με 21-12. Γνωρίζει ουσιαστικά ότι ο αντίπαλός του στα play-off θα προκύψει είτε θα είναι είτε η Μονακό είτε η Μπαρτσελόνα. Σωστό. Ανάλογα και με το δικό του αποτέλεσμα κόντρα στη Φενέρμπαχτσε. Με νίκη ο Ολυμπιακός είναι στην πέμπτη θέση, καθώς υστερεί στις ισοβαθμίες τόσο με την Μονακό όσο με την Μπαρτσελόνα. Και θα είναι πέμπτος, εκτός και αν χάσει ο Παναθηναϊκός από την Άλμπα. Και προσπεράσει που είναι εντάξει, που είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Εάν καταφέρει να κλειδώσει τη δεύτερη θέση, τότε θα περιμένει τον αντίπαλο που θα προκύψει από τα play-in Μακάμπι και Μπασκόνια. Ναι. Και Μπασκόνια ή Βίρτους. Γιατί παίζουν τελευταία αγωνιστική, παίζουν Μπασκόνια Βίρτους και ο νικητής θα βγει 8ος και θα παίξει με την Μακάμπι στο play στο 7-8. Για αυτό θα γίνει το κακό σκαμό. Ναι, είναι μια δύσκολη συνθήκη την οποία θα τη δούμε στο Παρασκευή βράδυ. Ποια είναι τα ζευγάρια που θα προκύψουν. Από την 6η θέση και κάτω έχουμε Μακάμπι 19-14, 17-16 για Μπασκόνια και Βίρτους, 16-17 για την Ανατολού Εφές. Δεν κάνουμε φοβερό ντεμαράζ 5 νικών. Βρέθηκε από τα Τάρταρα, βρέθηκε στο Ακριβώς, και νομίζω ότι και ουσιαστικά είναι ήδη στο play.
Ναι, βέβαια από την άλλη θα δούμε κατά πόσο θα προλάβει. Δεν ξέρω για τις βαθμίες Παρτιζάν και Αρμάνι, οι οποίες ακολουθούν με 15-18, σε περίπτωση νίκης τι γίνεται. Η Παρτιζάν έχει την ισοβαθμία με την... έχει την τριπλή ισοβαθμία. Άμα προκύψει ισοβαθμία τριπλή με Ανατολού Εφές και Αρμάνι, έχει την τριπλή ισοβαθμία η Παρτιζάν. Με τη... ενώ η... το Μιλάνο θέλει ήττα της... ήταν και της Παρτιζάν, ήταν και της ΕΦΕΣ για να κλέψει εκείνη με νίκη, εκείνο με νίκη τη δέκατη θέση. Είναι ακόμα πιο δύσκολο το σενάριο για την Αρμάνι. Λοιπόν, Βαλένθια Ζαλγκίρις έχουν πει αντίο 14-19. Το ίδιο ισχύει για την Μπάγκεν με 13-20. Ερυθρό Αστέρα με 11-22. 8-25 η Βίλερμπαν. Τελευταία η Άλμπα με 5-28. Λοιπόν, κάπου εδώ έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα την ίδια πάντα ώρα. Δεν λέω πλέον καιρού θέλοντος, καιρού επιτρέποντος και θεού θέλοντος. Γιατί αυτός ο καιρός είναι μια χαρά, είναι καλοκαιρινός πλέον. Ανοιξιάτικος ως καλοκαιρινός. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο θα έχουμε με τελείως ανοιξιάτικη τέτοια, αλλά δεν είναι καμιά βερμούδα ή σορτσάκι. Θα το κάνεις εσύ όπως παλιά. Πώς το λένε, αυτοί που μετά ήταν τα δελτία ειδήσεων, που ήταν με την κουστούνιά του κάτω από την κρεβάτα και από κάτω από τον Σαγιονάρα και σωστά και έτσι θα το κάνεις και εσύ. Λοιπόν, από το Γιάννη Γιάννη που ήταν στο ένα μικρόφωνο με τον Χρήστο Γεωργίου που ήταν στο δεύτερο, σας ευχόμαστε ένα καλό βράδυ, μια υπέροχη εβδομάδα, ραντεβού όπως πάντα στα γήπεδα. Αυτά. Καλή συνέχεια σε όλους.